Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και ελπίζουμε σε επόμενες συναντήσεις μας και σταθμούς να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Στόχος είναι αυτή η συνάντηση να είναι μόνο το πρώτο βήμα, η σημερινή συνάντηση. Βήμα συντονισμού των προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας με σωματεία και μαζικούς φορείς με όλη την κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση ξεδιπλώνεται εδώ και πάνω από 40 χρόνια και η κινηματική δράση του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών. Και σε αυτό το πνεύμα σας καλούμε σε κοινό μέτωπο ενάντια και στο νομοσχέδιο που αναμένεται να φέρει στη διαβούλευση η κυβέρνηση από μέρα σε μέρα πλέον. Με βάση τις εξαγγελίες λοιπόν της κυβέρνησης θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας για τις εξαρτήσεις που θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Με διοίκηση που θα διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και θα συνενώνει όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα απεξάρτησης που λειτουργούν στη χώρα, όπως και ΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Μέθεξη, Ιανός, Διάπλους, Αργό, άσχετα από τη φιλοσοφία και τη θεραπευτική προσέγγιση του κάθε προγράμματος. Επιγραμματικά, βάσει του σχεδίου νόμου, ας εστιάσουμε όμως στα εξής που δίνουν και το στίγμα για το χαρακτήρα και τη στόχευση αυτού του νομοσχεδίου. Τα προγράμματα 18 άνω, Μέθεξη, Αργό, Ιανός, Διάπλους, αποσπώνται από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία όπου μέχρι τώρα ανήκουν αυτά της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, δηλαδή από το ΕΣΥ, και εντάσσονται στο νέο ΠΑΕΜ. Δεν υπάρχει πουθενά ουσιαστική αναφορά για το ρόλο και το μέλλον των 73 κέντρων πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, αφού φαίνεται ότι θα λειτουργούν ως το 2027, όμως καταργούνται τα άρθρα εκείνα που εξασφάλιζαν την ύπαρξή τους ως τους πλέον εγκεκριμένους φορείς πρόληψης στην Ελλάδα, αλλά και μέσω προγραμματικών συμβάσεων με ΟΚΑΝΑ. Η συνύπαρξη προβλέπεται, η συνύπαρξη προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ, τόσο σε φυλακές όσο και σε street work, υπό ενιαίες πλέον διευθύνσεις, που θα επιδράσει, όπως λέμε εμείς, αρνητικά για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα των στεγνών προγραμμάτων. Στην κοινωνική επανένταξη δε δίνεται βάρος στη διαχείριση πόρων για προγράμματα στέγασης και εργασίας, ώστε άμεσα να υπάρξει εκμετάλλευση της παραγωγικότητας φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού, ενώ υποτιμάται η θεραπευτική αξία της επανένταξης και της μείωσης υποτροπών. Διεισδύουν για τα καλά οι ΜΚΟ, αφού φαίνεται ότι εγκρίνονται ως αναγνωρισμένοι φορείς για τη μείωση της βλάβης στο πλαίσιο ύπαρξης του ΕΟΠΑΕ. Εισάγονται αντιεπιστημονικοί και επικίνδυνοι όροι όπως η ξηρά θεραπεία έναντι των στεγνών προγραμμάτων, ο απεθισμός, αφενός ιατρικοποιώντας το φαινόμενο της εξάρτησης και αφετέρου καλλιεργώντας την αναρχή σε έννοιες όπως αυτή του λειτουργικού χρήστη. Αποσπάται η επανένταξη από τη θεραπεία, άρα άλλη μια ακόμη βολή στο συνεχές της πρόληψης, απεξάρτησης και επανένταξης. Και με βάση το σχέδιο νόμου, η επιλογή προγράμματος θα γίνεται από τη σκοπιά του δικαιώματος του χρήστη στην επιλογή προγράμματος, στην επιλογή θεραπείας και όχι από τη σκοπιά της ύπαρξης και επιλογής προγράμματος με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξαρτημένου. Με άλλα λόγια, οι κύριες και σοβαρότατες επιπτώσεις της ύπαρξης του ΕΟΠΑΕ αφορούν στην ιατρικοποίηση του φαινομένου της εξάρτησης, αλλά και την αντιμετώπισής της και τον κατακαιρματισμό της θεραπείας, στη διάλυση των βασικών στοιχείων των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, στη διάλυση των δημόσιων φορέων απεξάρτησης και το περαιτέρω άνοιγμα στην ιδιωτική πρωτοβουλία σε πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, στη μη ξεκάθαρη στάση απέναντι στα κέντρα πρόληψης, όπως είπαμε και παραπάνω, στην εδραίωση εργασιακών σχέσεων που επιδεινώνουν τη θέση των εργαζομένων, το επιστημονικό τους έργο και την οποιαδήποτε θεραπευτική σχέση. Ο ΕΠΑΕ γίνεται ουσιαστικά ο ενιαίος και μοναδικός φορέας υπεύθυνος για την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, όχι όμως και εκείνος που αποκλειστικά τις ασκεί. Γίνεται αντιληπτό ότι με την έλευση του ΕΟΠΑΕ μπαίνουν στο στόχαστρο της υποβάθμισης η ουσιαστική λειτουργία των προγραμμάτων με δείγματα γραφής στη θεραπεία και την επανένταξη, προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ, το 18 άνω, το ΑΡΓΟ, το ΔΙΑΠΛΟΥΣ, το ΜΕΘΕΞΙΣ, ο ΙΑΝΟΣ, τα οποία θα υποχρεωθούν να αλλάξουν φιλοσοφία. Η ανάπτυξή τους δεν θα σχετίζεται άμεσα όπως τόσα χρόνια λειτουργούν με τις ανάγκες της κοινότητας ή της εξέλιξης της τοξικοεξάρτησης, αλλά θα καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας αστικής πολιτικής που λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόμενους του χώρου.
όσον αφορά δηλαδή τα εργασιακά τους δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις, την επιστημονική εξέλιξη πάνω στο πεδίο των εξαρτήσεων. Κύρια πλευρά βέβαια που δημιουργεί οργή και αγανάκτηση είναι και η αυξημένη ιατρικοποίηση, τόσο μέσω της ενίσχυσης της λογικής του ΟΚΑΝΑ για μείωση της βλάβης, όσο και μέσω της πλήρους απαξίωσης της στεγνής θεραπείας, αλλά και της θεραπευτικής ουσίας τους λέμε εμείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η στεγνή θεραπεία μετατρέπεται σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπου κατά κύριο λόγο προωθούνται δεξιότητες αντιθεραπευτικών διαδικασιών. Δεν χρειάζεται φυσικά να αναφέρουμε ότι η ουσία των στεγνών προγραμμάτων, η θεραπευτική κοινότητα, δεν αναφέρεται πουθενά. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες θυμίζουν εκείνο τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ που είχε υποβάλει προς διαβούλευση το διορισμένο δουσού του και δεν πέρασε πριν από 2 χρόνια. Ουσιαστικά η θεραπεία αντικαθίσταται από την υποστήριξη. Δίνεται μάλιστα περισσότερη σημασία στα δίκτυα κέντρων σωματικής απεξάρτησης, τα οποία αν και απαραίτητα όταν αποκόπτονται από τη θεραπεία μετατρέπονται σε εργαλεία ενταγμένα στη μείωση της βλάβης, στην οποία το νέο νομοσχέδιο δίνει βαρύγνουσα σημασία. Άλλωστε, στο άρθρο 43 του σχεδίου νόμου που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι τώρα θεραπευτική ουσία του με την κοινότητα, την ενεργητική συμμετοχή στα κοινά της, τις εκλογές, αντικαθίσταται από μια καθαρά διοικητική δομή με το ΔΣ να έχει όλες τις αρμοδιότητες και να είναι αποκομμένο από τις εσωτερικές διαδικασίες. Από αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται ο κατακαιρματισμός της θεραπείας και του συνεχούς της. Αυτό που είπα και πριν, πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Και όχι ο πλουραλισμός της, όπως υποστηρίζει τάχα το νομοσχέδιο. Σε αυτή τη λογική, μη θεραπευτικές μέθοδοι, όπως η μείωση της βλάβης και η υποκατάσταση, ως θεραπευτικές, αποκόπτονται και ξεχωρίζονται περαιτέρω από τις διαδικασίες της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης, στις οποίες υποσυγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσαν να παίξουν έναν υποστηρικτικό ρόλο. Δηλαδή να μην είμαστε και αφοριστικοί. Όπως για παράδειγμα υποκατάσταση σε έγκυες εξαρτημένες ή σε σοβαρές παθήσεις που απειλείται η ζωή του εξαρτημένου. Επιπλέον, η αντιεπιστημονική λογική που προωθείται τα τελευταία χρόνια και τίνει να μετατραπεί σε κυρίαρχη παγκόσμια κρατική πολιτική σε σχέση με την λειτουργική και μη λειτουργική χρήση, προσπαθεί να ακυρώσει κάθε μορφή θεραπείας που δεν αποδέχεται κανένα διαχωρισμό μεταξύ μαλακών και σκληρών ναρκωτικών. Οι κερδοφόρες διεθνείς επενδύσεις ακόμη και στην ψυχαγωγική χρήση της κάναβης, οι έρευνες στα νέα ψυχεδελικά ναρκωτικά και οι φωνές για μελέτη των ευεργετικών επιδράσεων της κοκαίνης άλλωστε, είναι πλευρά που αποδεικνύει πώς η ανοχή στη χρήση και η αξιοποίηση σειράς εξαρτιογόνων ουσιών, παραβλέποντας τις συνολικές επιδράσεις τους, συνιστούν ταυτόχρονα χρυσοφόρο κοπτήριο για φαρμακοβιομηχανία και μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά και νόμιμο μέσω χειραγώγησης συνειδήσεων. Άλλωστε, η λογική των στεγνών προγραμμάτων δεν συμβαδίζει με έναν άνθρωπο κοινωνικά νεκρό, αλλά εργασιακά λειτουργικό. Επηρεασμένος από μια τέτοια κυρίαρχη λογική, αλλά και από την εξάρτησή του και την έλλειψη επιστημονικής κατάρτισης, ένας εξαρτημένος επιλέγει, τώρα με τι όρους, τη θεραπεία του, παίρνοντας ουσιαστικά και την ευθύνη της αποτυχίας ή της υποτροπής του. Οπότε και το αντιεπιστημονικό παραμύθι περί θεραπευτικής επιλογής πέφτει στο κενό. Πιθανή εξέλιξη θέλει ακόμη και το πάντρεμα της θεραπείας και της πρόληψης με ΜΚΙΟ, οδεύοντας με όλο και πιο γοργά βήματα στο χτύπημα της δημόσιας και δωρεάν απεξάρτησης, με το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που φέρνουν να βασίζεται όχι μόνο στην κρατική χρηματοδότηση, αλλά όλο και περισσότερο σε προγράμματα με ημερομηνία λήξης, σε χορηγίες και προοπτικά ακόμη και σε νοσήλιο από τους ίδιους τους αποδέκτες. Όπως δείχνει και η πείρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα και τις κατευθύνσεις τις οποίες πίνουν νερό όλες οι ως τώρα κυβερνήσεις στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες του νέου φορέα εντάσσεται η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, τόσο στη θεραπεία όσο και στην πρόληψη. Τη στιγμή μάλιστα που το νομοσχέδιο δεν λέει τίποτα για το μέλλον των κέντρων πρόληψης, τον οποίο η σύμβαση λήγει το 2027. Σε αυτές τις αρμοδιότητες, μάλιστα, αναγράφεται και η δυνατότητα αδειοδοτήσεων σε ιδιωτικούς φορείς για την άσκηση πρόληψης, μείωση της βλάβης, θεραπείας, απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Χρειάζεται να αναφέρουμε δε ότι ΜΚΙΟ με έμφαση στην υποστήριξη της μείωσης της βλάβης, της θεραπείας με υποκατάστατα και καθαρή υποστηρικτές των νέων αντιεπιστημονικών ιδεολογημάτων που αναφέρθηκαν και παραπάνω, ήδη είναι έτοιμες να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο.
άλλωστε ιδιωτικοποίησης, η αξιολόγηση των μονάδων στις συλλογικές κόστος ωφέλους, η υπηρέτηση της νομιμοποίησης ναρκωτικών ουσιών μέσα από την καλλιέργεια αντιεπιστημονικών ιδεολογημάτων, είναι και η πολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επεξάρτηση, για την οποία και ο ΟΠΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 25, είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υλοποίησή της στην Ελλάδα. Παράλληλα, το νέο νομοσχέδιο εδραιώνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που υπήρχαν και πριν και αποτελούν εμπόδιο στο θεραπευτικό έργο. Ενισχύεται η κινητικότητα και οι προσωρινές αποσπάσεις, εδραιώνονται οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα αποτελούν το 30% των οργανικών θέσεων, ενώ γενικεύεται και το μπλοκάκι. Η χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων ημερομηνία λήξης, σε πλήρη αντιδιαστολή με τις πάγιες ανάγκες για αποκλειστικά δημόσια πρόληψη και απεξάρτηση, έρχονται να ενισχύσουν αυτό το καθεστώς ομοιρίας των εργαζομένων και ενδεχόμενης αλωτρίωσής τους από το αντικείμενο της εργασίας τους. Η σταθερή αναφορά του θεραπευόμενου με τους θεραπευτές του διαταράσσεται, εμποδίζοντας έτσι και την ομαλή θεραπεία του και διευκολύνοντας τη διακοπή του προγράμματος και τις υποτροπές. Χέρι-χέρι με τα παραπάνω πάει και η ένταση των φραγμών με κύρια ταξικό πρόσημο στην πρόσβαση των εξαρτημένων σε προγράμματα απεξάρτησης. Τα κριτήρια εισόδου, χρόνου θεραπείας, δυνατότητας για παραπάνω από μία προσπάθειας, καθώς τα υπόκεινται στη λογική κόστος ωφέλους και στη βιωσιμότητα του οργανισμού, ενώ του ΕΟΠΑΕ. Η εμπειρία και τα στοιχεία πάντως από τον ιδιωτικό τομέα και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ατράνταχτα και αποκαλυπτικά. Γίνεται σαφές, αν μη τι άλλο, ότι κριτήριο αυτής της εξέλιξης δεν είναι ούτε η ανάπτυξη της πρόληψης, ούτε η θεραπεία, ούτε η ουσιαστική κοινωνική επανένταξη. Στόχος δεν είναι ούτε ο ίδιος ο χρήστης, ούτε η οικογένειά του. Η εξέλιξη αυτή εκπορεύεται αποκλειστικά από την πολιτική κόστους ωφέλους και είναι κομμάτι της αντιναρκωτικής, λέμε τώρα, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχουν πιστά υπηρετήσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις στη χώρα μας, βάζοντας η καθεμία το λιθαράκι της στην υποστελέχωση και στην υποχρηματοδότηση των κέντρων πρόληψης και των θεραπευτικών προγραμμάτων. Επομένως, ο ΟΠΑΕ δεν έρχεται ως κεραυνό σε νεθρία, αλλά ως συνέχεια και αποκορύφωμα προηγούμενων αναδιαρθρώσεων στη χώρα της απεξάρτησης, όπως η αλλίωση του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, όπως η λειτουργία και η υπερπροβολή του χώρου υποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα ως πανάκια, υποδαβλίζοντας ακόμη περισσότερο το κίνητρο για θεραπεία και οι σχεδιασμοί για δημιουργία ΧΕΧ και στην πόλη μας. Όπως η αποψήλωση της πρόληψης με κλείσιμο κέντρων πρόληψης, όπως έγινε στον Πειραιά, και χωρίς ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, που εδώ και χρόνια διεκδικούν οι εργαζόμενοι. Όλες οι κυβερνήσεις, διαχρονικά όπως είπα και παραπάνω, ξυλώνουν το κουβάρι της αντιναρκωτικής πολιτικής με κύρια στοιχεία όλα αυτά που αναφέραμε. Και βέβαια με συγχώνευση δομών και προγραμμάτων. Υπάρχει επομένως συνέχεια στην πολιτική του αστικού κράτους η αποδοχή της εξάρτησης μέσα από την ιατρικοποίηση του φαινομένου και προώθηση της μείωσης βλάβης και για αξιοποίηση τόσο εξαρτησιογόνων ουσιών και της χρήσης, όσο και της απεξάρτησης, σε κερδοφόρες business προς όφελος των λίγων. Και ταυτόχρονα επιχειρείται η διαχείριση των συνεπειών της τοξικοεξάρτησης στην παραγωγικότητα των νέων ανθρώπων, με ταυτόχρονη όμως καταστολή των συνειδήσεων και της οργανωμένης αντίδρασης σε ένα σύστημα που κυριολεκτικά σαπίζει, εξού και το βολικό του λειτουργικού χρήστη μεταξύ άλλων. Γι' αυτό διαχρονικά το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών και με αιχμή το επικείμενο νομοσχέδιο για το νέο ΠΑΕ παλεύουμε και διεκδικούμε κεντρικά σχεδιασμένη αντιναρκωτική πολιτική με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δημόσια και δωρεάν, με όλο το επαρκές επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό να στελεχώνει όλα τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας. Υψώνουμε τείχος κόντρα σε κάθε εμπλοκή ιδιωτών και ΜΚΟ σε πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη και έρευνα. Υψώνουμε τείχος στην ναρκοκουλτούρα και τα πρότυπά της, ορθώνοντας αντιστάσεις στους παράγοντες που οδηγούν στη χρήση και αντιπροβάλλοντας έναν τρόπο ζωής με αξίες, με ιδανικά, αξιοπρέπεια, που θα στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή και τη συλλογικότητα και στο επικέντρο θα τοποθετείται ο άνθρωπος ως όν κοινωνικό με διευρυνόμενες ανάγκες. Διεκδικούμε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη διάλυση των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας. Καμία μετατροπή των δημόσιων φορέων απεξάρτησης που υπάγονται στο ΕΣΥΝ σε ΝΠΙΓΙΟΤΑΔΕΛΤΑ. Ολόκληρη ενίσχυση και στελέχωση των υπαρχουσών δομών θεραπείας με πόρους και προσωπικό, δημιουργία νέων προγραμμάτων με βάση τις τοπικές, πληθυσμιακές και επιστημονικές ανάγκες,
με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και απολύτως δωρεάν. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού σε πρόληψη και απεξάρτηση και επανένταξη εννοείται, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στα προγράμματα. Καμία κατάργηση ή συγχώνευση προγραμμάτων, φορέων, υπηρεσιών στον χώρο της απεξάρτησης και της πρόληψης. Νέες δομές για όλες τις εξαρτήσεις, όπως διαδίκτυο, τζόγο, αλκοόλ, σε όλη τη χώρα. Υιοθέτηση των στεγνών προγραμμάτων ως κύρια μορφή θεραπείας. Ενίσχυση των προγραμμάτων σωματικής απεξάρτησης σε διασύνδεση με τα δημόσια νοσοκομεία και τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Αποφασιστική ενίσχυση των κέντρων πρόληψης, δημιουργία νέων όπου δεν υπάρχουν, με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Κατάργηση της ΠΗΝΗΠΗ για το ΤΕΘΕΑ και επαναφορά του αυτοδιοίκητου. Καμία εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών στην πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη. Το παραπάνω πλαίσιο διεκδικήσεων είναι κόκκινη γραμμή απέναντι στις αναδιορθώσεις όλων των προηγούμενων ετών και τις αρρωτικές αλλαγές χάρη του βαθέματος της εμπορευματικής λειτουργίας στον χώρο της υγείας και των εξαρτήσεων. Απέναντι στη λογική κόστος-οφέλους που ζυγίζει τις ζωές μας και τις ανάγκες μας, πότε σαν βαρύδι, πότε σαν εμπόρευμα και πεδίο για κερδοφόρες business, απέναντι σε εγκλήματα σαν και τούτο που επιχειρείται με αυτό το νομοσχέδιο, σε εγκλήματα σαν και αυτό που συγκλώμησε το Πανελλήνιο πριν ένα χρόνο ακριβώς. Γιατί τελικά, κόντρα στα κέρδη των λίγων, αυτό που μετράει είναι οι ζωές των πολλών, οι δικές μας ζωές.